Άννα. Καλημέρα. Ανδρέα, μα τι είναι αυτή η εμπειρία που έχει εξιστορήσει τώρα. Δεν έχω πατήσει το χαλί. Είσαι για το χόλι μου τελικά. Να σου πω, γιατί φοράς το παλτό. Όχι και 50%. Εγώ. Επειδή βρίσκεσαι ακριβώς κάπου... 50% είναι τα προϊόντα εδώ. Πες μου λίγο, άρχισε σιγά σιγά, επειδή ξέρω ότι άρχισε να κινείται η αγορά λόγω του Αγίου Βαλεντίνου. Μία γιορτή που θέλω να σου πω ότι έχει, είναι, λέει, από τις πιο εμπορικές γιορτές, παιδιά, έτσι. Είναι όντως πάρα πολύ εμπορικές, εξού και το 50%, αλλά έχω την ειδική δίπλα μου, η οποία θα μας δείξει τι έχει εδώ στο κατάστημα. Είναι η Ελένα Παυλίδου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ελένα. Δείξτε μας τι έχετε εδώ, τι μπορεί να προμηθευτεί ο καταναλωτής. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που παίρνουν είναι τα πουλουφάκια, γιατί είναι πολύ cute. Είναι αυτά που μας δώσατε, ναι, τα δικά και στο στούδιο. Τα δίνουμε, ναι, και εμείς. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στα χρώματα. Πρώτα κράτησε τα και εσύ τα πουλουχάκια να τα δείξουμε και στον κόσμο. Βέβαια, αφού το έχω εδώ μαζί μου. Εκτός από τα πουλουχάκια συνήθως συνδυάζουν ένα καλό ρόλο. Δεν βλέπω ρε Γιώτα, εγώ είμαι εκτός. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ρώτα την κοπέλα. Εντός, εκτός και πείτε αυτά όμως. Ρώτα λίγο την κοπέλα, σε παρακαλώ, τα πουλουχάκια είναι αυτά. Θέλω να μου πει, τι παίρνουν περισσότερο, οι άντρες ή οι γυναίκες, τα αγόρια ή τα κορίτσια παίρνουν περισσότερο, είναι αυτοί που ψωνίζουν για το Αγίου Βαλεντίνου. Έχουμε μια ερώτηση από το στούντιο και συγκεκριμένα από τη Γιώτα. Λέει, ποιος είναι εκείνος που αγοράζει περισσότερο προϊόντα, ας πούμε, οι πουλουχάκια, οι άντρες ή οι γυναίκες? Εξίσου. Μπορεί να φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά είναι εξίσου. Δηλαδή, έχουμε και γυναίκες και άντρες. Συνήθως αυτό που κάνουν είναι ότι διαλέγουν έναν πολύ όμορφο πουλουχάκι, όπως είναι αυτό, ή ανάλογα έναν πιο μικρό, και το συνδυάζουν με κάποιον κόσμημα, με κάποιο ρολόι, είναι ανάλογα με τα γούστα του κάθε ανθρώπου. Είναι χουβαρτάδες οι άντρες ή έρχονται εδώ και παίρνουν ένα μπουλουκάκι και φεύγουν? Όχι, είναι. Όπως σου λέω, έχουμε και τσαντούλες του Αγίου Βαλεντίνου. Θέλω να τις δω τις τσαντούλες. Και συνήθως συνδυάζεται το μπουλουκάκι. Θέλει να δείτε τις τσαντούλες. Πού είναι οι περιβόητες τσαντούλες? Άννα! Βέβαια, φέρτε μας. Και τα κοσμήματα θέλω να μου δείξεις. Επειδή εμείς έχουμε κάνει δώρο εδώ πέρα. Κοσμηματάκια, πάρα πολύ ωραία καρδούλες. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Βέβαια, Γιώτα. Πες μου. Θα πάμε και στα κοσμήματα. Μην βιάζεσαι, γιατί έχω πολλά πράγματα. Βέβαια. Ορίστε τσαντούλα. Παιδιά, το περιτύλιγμα θέλω να σας πω ότι είναι το παν. Και μόνο που σου έρχεται με μία τσαντούλα και ξέρεις ότι μέσα έχει το δώρο της αγάπης και του έρωτα, τέλος. Καλύτερα ένα σκυλί εδώ πέρα. Αυτό είναι άλλο. Από άλλο, σε λίγο θα το δεις και live. Δύο σκυλιά είδα, βέβαια. Έλα, θα σου γεμώσω τη τσάντα, εδώ μην αγχώνεσαι. Μπορεί ο Δημητρόπουλος να πήγε στο κόκκινο χαλί, εγώ θα σου φέρω κόκκινες καρδούλες. Φέρε, ναι. Θέλω να μας δείξεις και άλλα προϊόντα, έτσι, του Αγίου Βαλεντίνου. Συνήθως θα συνδυάσουν μαζί με κόσμημα, μαζί με καρτούλα. Θέλουν να υπάρχει και ένα πιο προσωπικό στοιχείο, οπότε πηγαίνουμε στις... Πηγαίνουμε να βάλουν κάποιες φωτογραφίες μέσα στη φωτογραφοθήκη από κάποια πιο προσωπική του στιγμή. Και έχω παρατηρήσει πάρα πολύ φέτος ότι συμπεριλαμβάνουν και τα παιδιά τους σε αυτήν τη γιορτή. Δηλαδή, όταν θα έρθουν, θα μου πούν: έχω και έναν κοριτσάκι να του πάρω μια καρδούλα. Έχω και έναν αγοράκι να του πάρω ένα ρολόι για την ηλικία του κλπ. Πάρα πολύ όμορφα αυτό, γιατί δεν σκέφτονται μόνο το ετερονίμηση, αλλά και τα παιδιά. Άννα, είναι από τις γιορτές που έχουν την τσαντούλες για όλη την οικογένεια. Είναι από τις γιορτές που έχουν την περισσότερη κίνηση, έτσι, αγοραστική στα μαγαζιά για τέτοια δωράκια. Το Ποστόλ Ανδρέα, έτσι. Μισό λεπτά και. Είναι από τις γιορτές, λέει, που είναι οι πιο εμπορικές, ας πούμε. Είναι, βεβαίως και είναι. Αλλά είναι και πολύ χαρούμενες. Συνδυάζονται όλα πανέμορφα μέσα σε μια τσάντα, μέσα σε κουτάκια. Έχουμε να κάνουμε με διάφορα πράγματα και μπορεί να μην είναι αποκλειστικά καρδούλες, μπορεί να είναι κάποια κόκκινα κοσμήματα. Πάμε να δούμε και τα κοσμήματα τότε, λίγο σιγά σιγά για να μας προλαβαίνει και ο Μάριος. Γιατί μ' λοιπόν, πάμε εδώ στο Μελίσι Γιώτα για να δούμε. Έχει και κόσμο εδώ, να ρωτήσω και λίγο τον κόσμο. Καλημέρα. Τι γίνεται εδώ, Έλενα Ευσταθίου? Εσύ εκατάντησες όπως τον παπαράτσι. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα. Ήρθα να πάρω δωράκια, γιατί έχω ερωτευμένα παιδιά σπίτι μου. Να, βγάλαμε και είδηση. Ήρθε και έδεσε. Οπότε, ναι.
βοηθάω λίγο την κατάσταση, κατάλαβες, δεν έχουν χρόνο πολύ, όλοι εργάζονται. Και είναι οι επιλογές. Οι επιλογές μου είναι αυτές οι τρεις. Θες να επιλέξω εγώ. Θέλεις. Ναι, άντε θα επιλέξω εγώ. Εγώ αγαπώ και τα τρία, διάλεξε. Εγώ αγαπώ ένα εκ των τριών, είναι αυτό εδώ. Α, επειδή έχει και το κόκκινο. Είναι το κόκκινο, το ερωτεύσιμο, το φλογερό, δεν ξέρω, είναι το σκάρλετ το χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Εδώ μπορείς να βρεις υπέροχα πράγματα. Είμαστε γείτονες εδώ με τα κορίτσια, οπότε είμαι πολύ τακτική πελάτησα. Και είναι μια ευκαιρία ο Άγιος Βαλεντίνος να εκφράσει την αγάπη σου, να δώσεις ένα δωράκι. Την αγάπη σου και μέσα από τα γλυκά. Ένα γλυκό. Πρέπει πάντα να συνοδεύεται. Την αγάπη σου, λέει η Γιώτα, και μέσα από τα γλυκά. Έτσι, Γιώτα μου, σε αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Εγώ να δεις. Τι θα μας φτιάξεις σήμερα. Εγώ να δεις. Ναι, ότι σε αγαπάει και εκείνη πάρα πολύ. Bake rolls! Θα κάνω bake rolls, θα τις τα στείλω έτσι λίγα. Bake rolls λέει. Α, bake rolls, πάρα πολύ ωραίο. Κράτησε μου μερικά. Βέβαια, εννοείται. Τα rolls, θα φύγουν οι άλλες οι ρόδες. θα αφήσεις τα bake και θα μου δώσεις τα rolls. Έλενε Ευσταθίου, σ' αγαπάμε. Μάλλον, δεν ξέρω. Μία συμβουλή να δώσεις στους ερωτευμένους. Για είστε εσύ. Όχι, εγώ δεν έχω. Δεν γιορτάσα ποτέ, για να είμαι ειλικρινή, στο συγκεκριμένη. Δεν είσαι φαν. Δεν είμαι φαν. Να σου πω γιατί. Γιατί είμαστε ένα νησί που έχει τη θεά Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα, και γιορτάζουμε τον Βαλεντίνο. Εντάξει. Είναι μια ευκαιρία να γιορτάσει ο άνθρωπος ακόμα μια φορά μέσα στον χρόνο. Καλά κάνει. Αλλά το βρίσκω λίγο άτοπο. Άτοπο, οκ. Πολύ ωραίο, ο καθένας όπως νιώθει. Έτσι πρέπει. Εσύ μάλλον είσαι μένα, έτσι. Ναι. Αλλά σου λέω ότι πολύ ωραία να βρίσκουμε αφορμές, να κάνουμε έτσι, δώρα, έτσι, να δείχνουμε την αγάπη μας, και αυτό είναι μια αφορμή. Και αυτό ήταν ωραίο, αφορμή για να δούμε εμείς εσένα. Ήταν αφορμή, λέει, για να δούμε εσένα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, ευχαριστώ. Άμα το ξέρω δεν θα έρχομουν τώρα, θα έρχομουν μετά. Ακούς, Γιώτα. Την αγάπη μας. Την αγάπη πάμε μας. Παρακάτω. Έλα να προχωρήσουμε να δούμε και λίγο τα κοσμήματα εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία κοσμήματα υπάρχουν εδώ. Η Έλενα να μας πει περισσότερα, όμως, που είναι και η Δήμων. Ωραία. Έχουμε να κάνουμε μόνο με φουλ ασήμι, με επικάλυψη χρυσών ή με επικάλυψη ροζγκορτ. Μπαίνουν μέσα σε πανέμορφα κουτάκια, όπως μπορείτε να δείτε. Πολύ ωραία. Που μπορεί να γίνει ένας υπέροχος συνδυασμός. Η τσαντούλα που σας είχα δείξει η μεγάλη μας υπάρχει και σε πιο μικρό. Οπότε φτιάχνουμε πάντα σετάκια που να ανταποκρίνονται στο γούστο του άλλου κλπ. Υπάρχουν και πτώσεις. Ναι, έχουμε 20% τόσο εδώ όσο και στα ρολόγια μας. Αυτά είναι. Επιπλέον έπτωση την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δίνουμε 20% πόσο πάλι τη τζάμπα θα δώσουν. Που νομίζω δεν χρειάζεται. Έτσι ακριβώς. Up to 50%. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, με πολύ αγάπη το Άγιο Βαλεντίνου. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές, πολλά ωραία δωράκια. Εύχομαι όλοι οι ερωτευμένοι και όσοι είναι αγαπημένοι έτσι να δώσουν το δωράκι. Και ερωτευμένο να μην είσαι, παίρνει το δωράκι και το δίνει σε ένα φίλο σου. Α, και η τσαντούλα είναι ωραία. Ωραία πράγματα, μπράβο. Ανούλα, φιλιά πολλά. Φιλιά. Συνήθως συνδυάζουν κάτι πιο μικρό. Φιλάκια πολλά, εμείς συνεχίζουμε.